ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει δύο μέρες αυτή τη στιγμή με θέματα της διεθνής εξελίξης, το προσφυγικό, την διαπραγμάτευση και το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα και με την πορεία προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Στις διεθνείς εξελίξεις είναι σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με τις εχθροπραξίες οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξη στη Συρία και με τα θέματα που εξελίσσονται στο Κουρδικό. Η γνώμη μας είναι ότι η χώρα μας αποτελεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που ασκεί αποτελεί σταθερό παράγοντα για την ειρήνευση στην περιοχή με την πολιτική την οποία ασκεί. Το προσφυγικό έχει άμεση σχέση και με τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί οι ροές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω των εξελίξεων που σας είπα και προηγούμενα δημιουργούν ένα επιπλέον πρόβλημα με την οικονομική κρίση την οποία η χώρα μας αυτή τη στιγμή περνάει. Η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι αντιμετώπισε την οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να υπάρξουν κλειστά σύνορα και φράχτες αυτή τη στιγμή, γιατί δημιουργούν εμπλοκή και τα θέματα δημοκρατίας και αλληλεγγύης ως αρχές, βασικές αρχές αξίας της Ευρώπης πηγαίνουν πίσω. Ο φόβος δεν πρέπει να επικρατήσει στην Ευρώπη, γιατί κατά τη γνώμη μας οι όποιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα λειτουργήσουν ανάχωμα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Πώς κρίνεται τη μέχρι τώρα διαπραγμάτευση με τους δανειστές και αν συνάδει τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης με αυτό που ονομάζεται παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπραγμάτευση εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με θετικό πρόσημο μέχρι τώρα. Προφανώς είναι δύσκολη και καθημερινά δίνονται μάχες. Τελείωσε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, οι οποίες ήταν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει τελειώσει το θέμα των κόκκινων δανείων και αυτό και τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, οι οποίες δεν πρόκειται να γίνουν. Και τελειώνει και τα προαπαιτούμενα και πάμε για την αξιολόγηση. Λέτε τελειώνουν, τι εννοείτε? Ολοκληρώνονται οι επόμενοι δέσμοι των προαπαιτούμενων, οποία έχει συμφωνηθεί και είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, που ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα, άρα νομίζω ότι... Μισθοί και συντάξεις, μειώσεις. Αυτό είναι το θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο είναι η μία εξέλιξη, η οποία είναι η μάχη την οποία δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη περίοδο και η γραμμή είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς και η λύση η οποία προτείνουμε είναι για αύξηση των εισφορών εργοδοτικών και των εισφορών των εργαζομένων για να καλυφθεί το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Βεβαίως το ασφαλιστικό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί οφείλεται στις περικοπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με το PSI, με τα δομημένα ομόλογα και είναι οι εγκληματικές ενέργειες που κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει τη συνένεση και των άλλων κομμάτων. Και η ερώτηση την οποία έχω να σας κάνω είναι η εξής. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με ένα αριστερό κόμμα τη στιγμή που ζητάει συνεργασία με τα παλιά μνημονιακά κόμματα? Δεν είναι θέμα συνεργασίας και ούτε είναι θέμα ακριβώς όπως το υποθέσατε, το υπενιχθήκατε ως συνένεση. Είναι ότι πρέπει σε αυτά τα μεγάλα θέματα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυρίως το κόμμα της μείζωνος αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να κάνουν πρόταση, να δώσουν τη δική τους άποψη στον ελληνικό λαό, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα και βεβαίως δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να σηκώνουν σημαία αντιμνημονιακή όταν ήδη οδήγησαν τη χώρα εδώ που την έχουν οδηγήσει. Πηγαίνοντας προς το συνέδριο, η ερώτησή μου είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται το κόμμα αυτή τη στιγμή και πόσο και τη σχέση του με την κοινωνία. Το κόμμα προχώρησε στην ανασυγκρότησή του. Έχουν ολοκληρωθεί και τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η προσπάθεια. Έχει αυτή τη στιγμή βγει προς την κοινωνία και τα δείγματα είναι ότι η κοινωνία
αποδέχεται αυτή τη στιγμή την προσπάθεια την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν οι αγωνίες, αλλά αντιλαμβάνεται ότι δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, μια μάχη την οποία υποσχεθήκαμε και θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα φέρουμε στην επιφάνεια τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν ήλιο στην ζωή τους και στην προσωπική τους παρουσία. Το συνέδριο θα γίνει μέσα στην Άνοιξη. Ήδη σήμερα η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει την Επιτροπή Θέσεων και την Επιτροπή Καταστατικού και την Οργανωτική Επιτροπή. Η Επιτροπή Θέσεων καλείται να απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα που έχουν ανακύψει για την αριστερά, τη δική μας, τη ριζοσπαστική αριστερά. Συνηθίζω να επαναλαμβάνω ότι το κόμμα μας είναι το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην κυβέρνηση εν μέσω οικονομικής κρίσης και μέσα στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Δεν έχουμε τέτοια εμπειρία, τέτοιο πρότυπο, άρα καλούμαστε με τις καταβολές και τις ιστορικές παρακαταθήκες να διαμορφώσουμε και το μοντέλο κόμματος και τις απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα ιδεολογικά και πολιτικά της σημερινής εποχής. Ο κόσμος όλος έχει στραμμένη τα μάτια του απέναντί μας και κυρίως η αριστερά και τα κινήματα σε όλη την Ευρώπη.